Διαδήλωση έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο στο Βουκουρέστι έκαναν μέλη φιλοζωικών σωματείων. Διαμαρτύρονται διότι το ανώτατο δικαστήριο έκρινε πως δεν είναι αντισυνταγματικός ο νόμος για την ευθανασία των αδέσποτων σκυλιών. Ο νόμος προβλέπει την κράτηση των αδέσποτων για 14 ημέρες και στην περίπτωση που ουδείς θα αναζητήσει τη θανάτωσή τους. Πρέπει να αντιδράσουμε με λογική. Όλα τα σκυλιά πρέπει να στηρώνονται, ακόμα και εκείνα που έχουν ιδιοκτήτη. Ήρθα εδώ προκειμένου να διαδηλώσω για το πρόβλημα που υπάρχει με τα σκυλιά. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνετε στη Ρουμανία, να σκοτώνετε τα αδέσποτα σκυλιά και εκείνα που βρίσκονται σε καταφύγια, δηλώνει η διαδηλώτρια από το Βέλγιο. Τα αδέσποτα μόνο στο Βουκουρέστι υπολογίζονται από 45 έως και 60.000. Η κοινή γνώμη είναι διχασμένη. Εκτός από τα φιλοζωικά σωματεία υπάρχουν και ορισμένοι πολίτες που θεωρούν ότι ο νόμος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω πως πρέπει να τα πηγαίνουν κάπου. Εάν δεν γίνεται αυτό, θα έπρεπε να τους κάνουν ευθανασία. Είναι επικίνδυνα. Ζω σε ένα τμήμα της πόλης που είναι γεμάτο σκυλιά, εξηγεί κάτοικος του Βουκουρεστίου. Το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας ψήφισε το σχετικό νόμο στις αρχές Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα μετά το θάνατο ενός παιδιού που το δάγκωσε σκύλο σε πάρκο της πρωτεύουσας. Τότε είχε ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων. Έγιναν μάλιστα και διαδηλώσεις από πολίτες που ζητούσαν τη θανάτωση όλων των σκύλων.